Το νούμερο, όλο το πακέτο από το νούμερο 5 μέχρι και το νούμερο 1 αφορούσαν το θέμα του DVD, το περίφημο DVD κτλ. Θα τα δείξουμε αύριο όλα όσα αντιλαμβάνομαι. Και όσα καινούργια βέβαια. Αλλά το νούμερο 1 δεν ήταν, δεν είναι τόσο, μάλλον όχι τόσο, δεν είναι καθόλου αστείο ή καθόλου σατυρική προσέγγιση μας. Θέλουμε να πούμε το εξής. Επειδή μπαφιάσαμε πραγματικά όλες αυτές τις μέρες με την απίστευτη υποκρισία γύρω από όλη αυτή την υπόθεση, θέλουμε να πούμε το εξής. Το κάναμε πράξη πριν από πολύ καιρό και εδώ που τα λέμε ρε παιδιά δεν ξέρω αν κάναμε και καλά. Γιατί εκπομπές που προσεγγίζουν τα πράγματα με αυτή την οπτική γωνία ίσως δεν πρέπει να κάνουν καμία εξαίρεση στα πράγματα που γίνονται γύρω, γιατί άλλος είναι ο ρόλος, αλλά τέλος πάντων πες ότι την κάναμε. Έτσι νιώθαμε, έτσι κάναμε. Και αναφέρομαι στο γεγονός, και το είχαμε πει μάλιστα κάπου που μας είχαν ρωτήσει, αναφέρομαι στο γεγονός του ότι είχαμε αποφασίσει να μην ασχολούμαστε με την Τζούλη Αλεξανδράτου, γιατί πραγματικά νιώθαμε ότι αυτό εδώ το κορίτσι είναι περισσότερο θύμα παρά οτιδήποτε άλλο. Άγεται και φέρεται. Ακριβώς. Νιώθαμε ότι μια τρέλα που τους, την έχουν, όλοι την έχουν πέσει πάνω της, τα μέσα την κυνηγάνε κτλ. Και αυτή κάνει μια προσπάθεια να το διαχειριστεί. Όλο αυτό μας έβγαζε κάτι που δεν μας άρεσε, ναι, με όλα αυτά που γινόταν και δεν θέλαμε να ασχοληθούμε. Τι άλλαξε? Άλλαξε κάτι πολύ σημαντικό τουλάχιστον για μας, γι' αυτό έχουμε αλλάξει και εμείς στάση. Αυτό που άλλαξε είναι ότι ξαφνικά από εκεί που αυτή η κοπέλα μάλλον την εκμεταλλευόταν και την κακομεταχειριζόταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Την νομίζετε θύμα. Ναι, ξαφνικά θύμα. Αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μας τουλάχιστον, είναι ένα μέλος μιας εντός ή εκτός εισαγωγικών συμμορίας, η οποία στείνει μια απάτη σε όλη τη χώρα. Και καθόλου καλωστημένη, γιατί είναι και λίγο αφελής η εφαρμογή, δηλαδή ήταν χάλια. Ναι. Και η απάτη είναι η εξής απλή απάτη. Σου λέει από τη στιγμή που έγινε ένας ντόρος με αυτό το ροζ βίντεο όταν ο πρώην σύντροφός της την απειλούσε και συζητήθηκε πάρα πολύ και υπάρχει μια αναμολή, έλα να βγάλουμε εμείς ένα βίντεο και να πάμε να το περάσουμε σαν ροζ βίντεο. Και για να το περάσουμε σαν ροζ βίντεο θα χρησιμοποιήσουμε βέβαια με την συγκατάθεσή της την ίδια την Τζούλια. Γιατί το αν αυτό το βίντεο είναι επαγγελματικό, όχι, μην το συζητάμε, προσβάλλουμε και την νοημοσύνη μας αν το κάνουμε. Οπότε συμμετέχει σε όλο αυτό το πράγμα. Και οι λόγοι βέβαια και τα κίνητρα για να το παρουσιάσει σαν το ροζ βίντεο είναι εμπορική και πολύ απλή. Γιατί είναι τελείως διαφορετική η αναμονή του κόσμου για ένα βίντεο το οποίο είναι ένα απλό πορνό και κάποιος συμμετέχει με τη θέλησή του και θέλει να το δεις. Κυκλοφορούν. Και είναι τελείως διαφορετική η αναμονή του κόσμου για ένα DVD το οποίο και καλά αυτός που πρωταγωνιστεί χωρίς τη θέλησή του το έχουν βγάλει στα βίντεο. Σκανδαλίζει διαφορετικά. Ακριβώς, σκανδαλίζει διαφορετικά και πας και το αγοράζεις. Οπότε αυτή είναι μια απάτη και πλέον δεν την χρησιμοποιούν τα media την Τζούλια. Η Τζούλια χρησιμοποιεί τα μίντια μαζί με τους υπόλοιπους εκεί τους τραγιαλφωνικούς τύπους που έχει γύρω της, προκειμένου να πετύχουν αυτούς τους εμπορικούς σκοπούς. Αυτό εμάς μας ενοχλεί και γι' αυτό έχουμε αλλάξει τη στάση. Και το επόμενο βίντεο, όχι ότι το αποδεικνύει, γιατί δεν χρειαζόμασταν το βίντεο, αλλά δείτε, είναι ένα φοβερό βίντεο το οποίο παίχτηκε στην TV Μακεδονία, αφού κλείσαν οι κάμερες μια συνάντευξη, όπου έλεγε πάλι η Τζούλια πόσο είμαι στεναχωρημένη που μου κλέψαν και μου κάναν και μου ράναν. Και ακούστε τι λέγεται ακριβώς μετά, δείτε το. Όχι να ρωτήσει αυτά που συμπεριέχει, γιατί είναι αυτά που συμπεριέχει. Το ξέρω, το ξέρω. Μια χαρά. Και τι που συμπεριέχει για μένα, δεν έχει ξέρω, δεν χαρά. Παιδιά, την κάνω. Στο είπα. Τι στο είπα. Τι. Παιδιά, ακούσατε τι είπε. Και εκεί που έλεγες αυτά, αν έκλαιγες και λίγο, θα ήταν καλύτερα. Και πετάγε το μάνατζερ και λέει: τη το είπα, τη το είπα. Και η ίδια Τζούλια, ναι, ναι, κρίμα. Και ναι, κρίμα δεν έκλαιγε. Δεν ήταν στο ρόλο. Οπότε για μας αυτό έχει διαφοροποιήσει τελείως τα πράγματα και γι' αυτό έχει διαφοροποιηθεί η στάση μας. Γίνεται μια ωραία πάτη που θα γυρίσει μπούμεραγκ βέβαια σε όλους αυτούς. Αυτή είναι η άποψή μας. Μπορεί να κάνουμε και λάθος, έτσι. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε. Αν κάνουμε λάθος, θα βγούμε και θα πούμε sorry, κάναμε λάθος.